Σε οριακό σημείο βρίσκεται πλέον η διαχείριση των στερεών αποβλήτων για τον Δήμο Γιάλιας και κατ' επέκταση για την Περιφερειακή Ενότητα ΧΑΙΕΣ. Με τον Δήμαρχο Γιάλιας Στάθη Θεοδωρακόπουλο να εκπέμπει κραυγή αγωνίας και να αναζητεί εναγωνίως λύση προς πάσα κατεύθυνση. Πάντως, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται διαβουλεύσεις με την Αμερικανική Εταιρεία για την κατασκευή εργοστασίου απορριμμάτων στο Αίγιο, με μηδενική συμμετοχή του Δήμου. Του θέματος συμπεριλαμβάνεται ο Αντιδήμαρχος Θανάσης Παναγόπουλος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει διαδοχικές επαφές με τους εκπροσώπους της εταιρείας. Εξετάζει την νομική πλευρά του ζητήματος, με τον κύριο Παναγόπουλο, με δηλώσεις στην Κάμερα του Λεπάντο, να εμφανίζεται αισιόδοξος για την τελική έκβαση του θέματος. Έχει απευθυνθεί σε και σε ιδιωτικές εταιρείες, κοιτάζοντας ταυτόχρονα και τον περιφερειακό σχεδιασμό. Τίποτα από και τις δύο λύσεις τις κοιτάμε με την ίδια σοβαρότητα. Βέβαια, με τους ιδιώτες επιχειρηματίες, τους Αμερικανούς, με την Αμερικανική εταιρεία, έχουμε έρθει σε περισσότερες επαφές. Έχουμε καταλήξει σε πολλά πράγματα, έχουμε συμφωνήσει. Και έχει απομείνει πλέον εάν θα καταλήξουμε και οριστικά για να υπογράψουμε την οριστική σύμβαση. Τίποτα όμως ακόμα δεν είναι σίγουρο, γιατί όλα τρέχουν, ο περιφερειακός σχεδιασμός τρέχει και αυτός. Έχουμε κληθεί και από την περιφέρεια για να συζητήσουμε και αυτό το θέμα. Θα βάλουμε όλα τα δεδομένα κάτω τη δεδομένη στιγμή και θα πάρουμε την οριστική απόφαση τι θα κάνουμε. Η τρέχουσα περίοδος αναμένεται να σηματοδοτήσει τις περαιτέρω εξελίξεις, καθώς καταρχήν σε σύσκεψη στην περιφέρεια υπό τον Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα και τη συμμετοχή των 5 δημάρχων του νομού, τέθηκαν επιτάπητος όλα τα δεδομένα με σημείο αναφορά στο εργοστάσιο επεξεργασίας στερεών αποβλήτων. Την προσεχή εβδομάδα, ανάλογη σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί και στο Υπουργείο Εσωτερικών, έπειτα από σχετική πρόσκληση του νέου Υφυπουργού Εσωτερικών Πάρη Κουκουλόπουλου. Στο επίκεντρο και των δύο συσκέψεων, ο περιφερειακός σχεδιασμός με σημείο αναφορά και την κατασκευή του εργοστασίου του ΦΛΟΚΑ Δυτικής ΑΧΑΙΕΣ με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, σύμφωνα με τον κύριο Αποστολόπουλο, 60 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, ο Δήμαρχος Αιγιάλιας, κ. Θεοδωρακόπουλος, φέρεται αποφασισμένος να παζαρέψει την υπογραφή του για το εργοστάσιο, ζητώντας από την περιφέρεια και τους άλλους συναδέλφους του την εξυπηρέτηση του Δήμου για τα απορρίμματα από τους υπάρχοντες σχητά, όπως ΦΛΟΚΑ και Ξερόλακα. Θα μπορούσε να γίνει και αυτό με προϋποθέσεις, εφόσον οι όροι του περιφερειακού σχεδιασμού θα ήσαν συμφέροντες για το Δήμο. Σε την περίπτωση όμως πάμε στην Σοχητά Παπανικολού, το οποίο θα έχουμε αντιδράσει από τους κατοίκους για το συγκεκριμένο σημείο. Εάν θα γίνει Χιτά ή όχι Παπανικολού, νομίζω δεν είναι θέμα του Δήμου Γιαλίας. Ο Δήμος Γιαλίας έχει αποφανθεί ότι είναι κατά του Χιτά Παπανικολού. Είναι θέμα της περιφέρειας. Εάν γίνει ο περιφερειακός σχεδιασμός όπως τον έχει σχεδιαστεί και τον θεωρούν παράρτημα, προφανώς τον Χιτά θα το φτιάξει η περιφέρεια. Δεν αναμειγνύεται ο Δήμος. Βέβαια, ο Δήμος θα πει ότι δεν επιθυμεί, δεν τον θέλουμε το Χιτά Παπανικολού. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.